Yolumuz için teşekkür ederiz. Öncelikle bu panele davetli olduğumuz için teşekkür ediyoruz Siriza'nın kadınlarına. First of all, we'd like to thank. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την φεμινιστική το τμήμα φεμινιστικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την πρόσκληση. Πιστεύουμε ότι η κοινή μάχη, η συλλογική μάχη των γυναικών θα οδηγήσει τον κόσμο σε νέα μονοπάτια. Kusuzki bütün dünyada kadınları güçlendirecek. Buna da inanıyoruz. That sharing, the sharing of experience. Η αναζήτηση και η ανταλλαγή εμπειριών των γυναικών μας δίνει τη δύναμη στις γυναίκες να συνεχίσουν τη μάχη. Çok önemli ve anlamlı buluyoruz. This is why we find it. Γι' αυτό θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και γεμάτο νόημα την παρουσία μας εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει μεγάλη νοηματοδότηση. Geçirmiş bir Kürt kadını olarak karşınızda duruyorum. I am standing before you as a Kurdish woman. Είμαι από το Κουρδιστάν και είμαι πάρα πολλά χρόνια εντάσσομαι στο κίνημα το φεμινιστικό στην Τουρκία. Benim hikayem ülkemdeki kadınların mücadelesinin de hikayesidir aynı zamanda. My story is also. Έχω στις σπουδές μου έχω σπουδάσει την μάχη των γυναικών στη χώρα μου. De milletvekili olma serüvenidir Kürt kadınlarının özgürlük mücadele serüveni. The adventure of Η περιπέτεια των γυναικών του Κουρδιστάν για τη μάχη προς την ελευθερία είναι μία μάχη που ξεκινάει από τότε που εγώ μπήκα στη φυλακή, τότε που ήμουν φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο και μέχρι ακόμα και σήμερα που είμαι βουλευτής σε μία πόλη του Κουρδιστάν. Kürt kadın mücadelesinin kısa özgeçmişini anlatmak istiyorum. Bir de biz bu mücadeleyi yürütürken hangi yol ve yöntemleri denedik, hangilerinde başarılı olduk, onları kısaca anlatmaya çalışacağım. I will try to tell you. Θα προσπαθήσω να σας πω εν συντομία ποια είναι η μάχη των γυναικών του Κουρδιστάν και ποια είναι τα μέσα που έχουμε χρησιμοποιήσει και μέχρι ποιου βαθμού έχουμε καταστήσει τις προσπάθειές μας επιτυχής. Zor durumda olan Kürdistan halkından ve Kürdistan kadınlarından selam sevgileri ileterek başlıyorum. And therefore Συνεπώς θα ξεκινήσω την ομιλία μου μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του κουρδικού λαού και των γυναικών του Κουρδιστάν που βιώνουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτή τη στιγμή. For right now, there's... Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή στο Κουρδιστάν είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι γυναίκες βιώνουν τη βία καθημερινά. Είναι Τουρκία'da 1980 darbesiyle başladılar desek çok yanlış olmayacaktır. It wouldn't be very wrong to say that. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι γυναίκες του Κουρδιστάν έχουν ξεκινήσει τη μάχη τους στο Μπάκουρ, στο Κουρδί, στο τουρκικό Κουρδιστάν μετά το πραξικόπημα του 1980. Kürt kadınları Türk kadınlarıyla da birlikte mücadele etmeye devam ediyor. That means that for near. Αυτό σημαίνει ότι για τουλάχιστον 1/4 του αιώνα οι γυναίκες από το Κουρδιστάν σε συνεργασία με τις τουρκάλες συντρόφισσες παλεύουν για την ελευθερία. Irkçı, militarist, cinsiyetçi yaklaşımlarla mücadele ettiler. Kurdish women like. Οι γυναίκες από το Κουρδιστάν, όπως και όλες οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο, είναι ενάντια στο μιλιταρισμό, στο σεξισμό και στην πατριαρχία. Anlamda mücadele vermek zorunda kaldılar. They had one difference. They also had... Επίσης, οι γυναίκες πρέπει να παλέψουν και μια εθνική διάσταση στο Κουρδιστάν. Δεν olmak, potansiyel suçlu olmak demek. For in Turkey. Δεδομένου ότι στην Τουρκία
τουρκία, η εθνική ταυτότητα, διαφορετική εθνική ταυτότητα από την τουρκική είναι συνώνυμη με το να είσαι, να θεωρείσαι εν δύναμη εγκληματίας. Και αυτό το αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι περισσότερο από τον καθένα. For Kurdish women, οι γυναίκες του Κουρδιστάν βρέθηκαν πολλά χρόνια στην φυλακή και είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία για τις γυναίκες από το Κουρδιστάν. Was prison similar to Guantanamo prison. Ve burada kadınlar işkenceyle teslim. In is trying to make women submit by means of torture. In fact, the state has tried to make the society submit. Ve devlet burada ilk defa kadınların direnişiyle karşılaşır ve onların iradesini kıramaz. And the state for the να κάμψει το πνεύμα της αντίστασής τους. Από την πρώτη στιγμή που από την πρώτη στιγμή όμως κατάλαβαν στις φυλακές ότι δεν μπορούσαν να τα βάλουν με το αντιστασιακό πνεύμα της γυναίκες, των γυναικών. Μία από τις ηρωίδες αυτών των πρώτων μαχών, μιλάω για τη Σάνγκεν Τζόνσον, η οποία και θέλω να εκφράσω το σεβασμό μου για αυτήν. Devlete karşı ilk direniş mücadelesini verdi ve bu şekilde de devam etti. And in the person of Sakine Jansız, Sakine Jansız είναι ενσαρκώνει την πρώτη, το πρώτο κύμα αντίστασης και όλη τη μάχη που ακολούθησε έκτοτε. Daha fazla direnmeye ve daha fazla örgütlenmeye başladılar. And women taking courage. Και οι γυναίκες παίρνουν κουράγιο η μία, παίρνοντας κουράγιο η μία από την άλλη, άρχισαν να αντιστέκονται περισσότερο και να μάχονται όλο και περισσότερο και να διοργανώνονται όλο και περισσότερο. Olaylarda korku gibi cesaret de bulaşıcıdır. In social struggles. Στις κοινωνικές τις μάχες, τις κοινωνικές και στα κοινωνικά, στην κοινωνική δραστηριότητα, το κουράγιο είναι και το θάρρος είναι πολύ σημαντικό και οι γυναίκες από το Κουρδιστάν είχαν πάρα πολύ κουράγιο και έδιναν κουράγιο η μία στην άλλη, πλαισίωναν η μία την άλλη. Οργανιζε etti ve halkı serildana, yani devlete karşı kendi bayramını kutlamaya çağırdı. In 1992 το 1992 η Μπινίφ οργάνωσε το κίνημα της αντίστασης και κάλεσε τους ανθρώπους από τον Γκίζρι να αντισταθούν. Μάνο olarak anıldı ve yereldeki halk onun peşinden yürümeye devam etti. And Binevşe Gal was Binevşe Gal είναι, θεωρείται, λαϊκή ήρωας, τοπική λαϊκή ήρωας σε όλο το Κουρδιστάν. There are many examples. I will not keep... Υπάρχουν πάρα πολλοί παραδείγματα που θα μπορούσα να σας πω, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι cesaret bularak sokağa çıktılar ve örgütlendiler. In the persons of symbolic women, τα πρόσωπα αυτών των γυναικών συμβολίζεται το θάρρος των γυναικών να βγουν στους δρόμους και να μάχονται, να οργανωθούν για την καθημερινή μάχη. Bir mücadelenin içerisine girdiler. In the 90s, Kurdish... Τη δεκαετία του 90 οι γυναίκες του Κουρδιστάν πήρανε, η μάχη των γυναικών του Κουρδιστάν έλαβε ακόμα πιο οργανωτικές διαστάσεις. Οργανώθηκαν ακόμα περισσότερο οι γυναίκες γιατί δεν είναι αρκετό μόνο να έχουμε ατομικό θάρρος, είναι απαραίτητο να υπάρχει και η απαραίτητη οργάνωση. Και υπό αυτή την έννοια η οργάνωση πρέπει να γίνει στο επίπεδο των τεχνών, του πολιτισμού, των συνδικάτων αλλά και των πολιτικών κομμάτων.
1995'te 17 bin faili meçhul kayıpları soran ve hala da oturmalarına devam eden cumartesi annelerini buna örnek göstereceğim. I will just cite the mothers of Saturday, Saturday mothers we call them, who are still having sit-ins, who are in the name of the 17,000 disappeared people are still sitting once a week looking for the disappeared. Cumartesi anneleri sizlere μια μισή φορά κάθε εβδομάδα κάνουν, συναντιούνται και κάνουν κατάληψη αναζητώντας τους 17.000 αγνοούμενους. Οι μητέρες του Σαββάτου μας θυμίζουν τις μητέρες της πλατείας της Πλάθας Ντε Μάιο στην Αργεντινή που ψάχνουν τους αγνοούμενους και εκεί. Kalmadılar. Türk kadınlarını da, Türkiye'li kadınları da kapsayan daha geniş bir hareket başlattılar. Buna demokratik özgür kadın hareketi dediler. In 2003, το 2003 οι γυναίκες από το Κουρδιστάν οργανώθηκαν και δημιούργησαν μια οργάνωση η οποία συμπεριλαμβάνει όχι μόνο γυναίκες από το Κουρδιστάν αλλά και γυναίκες από την Τουρκία και το ονόμασαν το κίνημα της δημοκρατικής ελευθερίας. Το κίνημα της απελευθέρωσης, της δημοκρατικής απελευθέρωσης των γυναικών εντάχθηκε στην πεποίθησή μας ότι η ταυτότητά μας ως γυναίκες μας καθιστά θύματα της των örgütlü güç ancak dünyayı değiştirebilecektir. Του αποκλεισμού και να πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλες αυτές οι μάχες σε όλα τα επίπεδα, σε διαφορετικά επίπεδα μπορεί να μην έχουν απτά αποτελέσματα άμεσα, αλλά η δράση, η συνεχής και οργανωμένη δράση μπορεί σιγά σιγά να αλλάξει τον κόσμο. Partiyle sınırlı kalmadı. Sosyal alanı, sanatsal alanı, basın alanı da örgütledi. And Democratic Free Women's Movement. Αυτό λοιπόν το κίνημα δεν περιορίστηκε στο να είναι απλά ένα πολιτικό κόμμα, δηλαδή οργάνωσε στους χώρους δουλειάς, στους χώρους πολιτισμού και στους χώρους των ΜΜΕ και στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται οι νεαρές γυναίκες δράσεις. And they made organize themselves into... Και οργανώθηκαν σε συνελεύσεις όπου οι γυναίκες λάμβαναν αποφάσεις για τους ίδιους τους τους εαυτούς. İlde danışmanlık merkezi, 3 sığınma evi, 17 kooperatif, 3 akademi, 12 ilde de barış annelerini kurdular. Ayrıca Jinha, Hevya Jine ve Genç Kadın dergisi adıyla da basın yayın alanına da hükmettiler. Το Δημοκρατικό Κίνημα Απελευθέρωσης των Γυναικών λοιπόν δραστηριοποιήθηκε σε 24 πόλεις και δημιούργησε συμβουλευτικά κέντρα σε 24 συμβουλευτικά κέντρα και σε αυτά τα κέντρα μπορούσαν να απευθυνθούν γυναίκες που ήταν θύματα βίας και μέσα από αυτά τα κέντρα διαχύθηκε η πληροφόρηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε καθημερινό επίπεδο. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα λίγο για το θέμα της γυναικείας κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Ondan sonra şöyle bir gerçeklik, hayattaki gerçeklikle karşılaştık. After many discussions. Μετά από πολλές συζητήσεις, εσωτερικές συζητήσεις, αντιμετωπίσαμε την ακόλουθη πραγματικότητα. Ne kadar çok görünür olursak kadınlara o kadar çok cesaret vermiş olacağız. The more visible we become.
όσο πιο ορατές γινόμασταν στον πολιτικό, στην δημόσια σφαίρα και στην πολιτική σφαίρα, τόσο περισσότερο θάρρος δίναμε στις υπόλοιπες γυναίκες, στις γυναικείες μάζες. For example, για παράδειγμα, στο κόμμα μας, οι γυναίκες δουλεύουν περισσότερο, στο δικό μας το κόμμα. Οι γυναίκες είναι που δραστηριοποιούνται όσον αφορά την κομματική εργασία. Οι γυναίκες είναι που κάνουν, που επιφορτίζονται με την προπαγάνδα του κόμματος, την προπαγανδιστική δουλειά. Οι γυναίκες όμως, παρόλη τη δουλειά που κάνουν, έχουν μικρότερο ρόλο στην λήψη αποφάσεων. Αυτό καταδεικνύει το ρόλο των γυναικών και στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους. Στα σπίτια οι γυναίκες δουλεύουν περισσότερο. Στη δουλειά οι γυναίκες δουλεύουν περισσότερο. Στο σπίτι, για παράδειγμα, η γυναίκα πρέπει να μαγειρέψει, η γυναίκα πρέπει να κάνει όλες τις δουλειές τους. And who take responsibility for the... Που φροντίζει τα παιδιά. But they cannot make the decision. Αλλά τελικά δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις. Πάλι λοιπόν είναι ο άντρας που παίρνει τις αποφάσεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Συνεπώς αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι του τομέα λήψης αποφάσεων. Karar değil, bizim geldiğimiz düzeyin bize dayattığı bir sonuçtu da aynı zamanda. It was not just a mere decision. Δεν ήταν μόνο για το θέμα των αποφάσεων, ήταν και ένα συμπέρασμα ότι αυτό, για να γίνει η μάχη μας σωστά, θα πρέπει αυτό να πάει σάρκα και οστά. Ένα χαρακτηριστικό της γυναικείας μάχης στο Κουρδιστάνι είναι η εξής. Το εξής, δουλεύουμε μαζί με τους άντρες στο κοινό μέτωπο, αλλά θεωρούμε απαραίτητο να οργανωθούμε ως γυναίκες και μόνο ως γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις από μόνες τους. Πρέπει να συζητήσουν όλα τα προβλήματα μόνο μεταξύ γυναικών, σε επίπεδο αποκλειστικά γυναικών. Αυτό δημιουργεί την ταυτότητά τους ως γυναίκες. Και κάνει πιο εύκολη την μάχη της γυναίκας ενάντια στην κυρίαρχη ιδεολογία και στην κυρίαρχη νοοτροπία. Όταν δουλεύουμε μαζί με τους άντρες, η σκιά τους μας επισκιάζει συνεχώς. Πάντα οι άντρες προσπαθούν να μας επισκιάσουν. Προσπαθούν να μας επιβάλλουν τις ιδέες τους και προσπαθούν να μας κάνουν να μοιραστούμε την ευφυΐα και το πνεύμα τους. Κριτικάρουν οτιδήποτε κάνουμε εμείς και μας αποθαρρύνουν συνεχώς. Bize gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz size. This is, and as a result, because of this, we told men, just don't lay your shadow over us. This is, we don't ask anything more from you. Let us be free of your shadow. Özgün örgütlenmemiz bize başarının yolunu açtı. And this unique and specific organization within among ourselves opened the way to success for us. Bir başka ayırt edici noktamız devletle olan mücadelemiz. Αυτή η οργάνωση μόνο αποκλειστικά για τις γυναίκες ανοίγει το δρόμο για πιο πετυχημένη μάχη. Ποτέ δεν κουραζόμαστε. Legitimacy, not legality, but legitimacy as our basis. Δεν συνδεόμαστε ποτέ
πάντα προσπαθούμε και πάντα προσπαθούμε να βάλουμε στην πρακτική τις θεωρίες μας και να τις κάνουμε καθημερινή πράξη. Και υποχρεώνουμε μετά το κόμμα, τους άντρες, να τις αποδεχτούν τις αποφάσεις μας. Kararını aldık ve bunu bir süre sonra devlete uygulattık. For example, in... Για παράδειγμα, στους δήμους λάβαμε την απόφαση ότι οι άντρες, που έχουν διαπράξει βία εναντίον της γυναίκας τους θα έπρεπε να τους, κόψουν το μισθό και το μισθό τον θα τον δίνανε στις γυναίκες. Αυτό ήταν κάτι που το καταφέραμε εμείς. Ülkemizde teşekkür ederim. Ülkemizde çok eşlilik yani birden fazla kadınla evlenmek bir geleneksel durumdur, kültürel bir durumdur. In our country for στη χώρα μας υπάρχει το ζήτημα των πολλαπλών γάμων. Ένας άντρας μπορεί να έχει πολλές γυναίκες. Είναι μια κουλτούρα της πολυγαμίας. Και ενάντια σε αυτή την κουλτούρα βάλαμε λοιπόν στο καταστατικό μας στο κόμμα μας, στο κίνημά μας, το καταστατικό ορίζει ότι οι άντρες που ασκούνε την πολυγαμία δεν μπορούν να είναι ποτέ μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε κοινοβουλευτικές, κοινοβουλευτικά στο κίνημά μας. Bitirmemiz lazım. Evet. Çok uzaktan geldik ve tercüman aracılığıyla konuştuğumuz için biraz daha zaman istiyorum eğer müsaadeniz varsa. If it is possible, a little time. Θα σας παρακαλέσω για λίγο χρόνο ακόμα, αν είναι δυνατόν. Και yine siyasi partide elde ettiğimiz başarılar, yani Türkiye demokrasisine kattığımız sonuçları anlatmak istiyorum. I would like to... Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο ποια είναι η κατάσταση της δημοκρατίας στην, στην Τουρκία. In 2000... Το 2000 η ποσόστοση γυναικών μέσα στο κόμμα ήταν της τάξης του 25%. Το 2004 φτάσαμε στο 35%. Το 2005 φτάσαμε στο 40%. Και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στην απόλυτη ισονομία μεταξύ γυναικών και ανδρών. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να παλέψουμε πολύ. The model of co-chair, co-presidency. Η συμπροεδρία αυτή, η τεχνική της συμπροεδρίας, τέθηκε σε ισχύ στο κόμμα μας. Partinin genel eş başkanları da dahil olmak üzere en alta kadar eş başkanlık sistemi yasallaştı. Devlet bunu kabul etmek zorunda kaldı. And then the state had to legalize. Και το κόμμα και το κράτος υποχρεώθηκε να το νομοθετήσει αυτό σε όλα τα επίπεδα, από το ανώτερο επίπεδο των κομμάτων μέχρι το κατώτατο. Σε όλα τα επίπεδα πρέπει να υπάρχουν γυναίκες και άνδρες. Και στους δήμους λοιπόν υπάρχουν αυτού του είδους οι δομές. Parlamento'da bir kadın grubu oluşturmuş. And we have enough number of. Και έχουμε αρκετές, γυναίκες στο κοινοβούλιο ώστε να δημιουργήσουμε κοινοβουλευτικές ομάδες αποκλειστικά γυναικείες, και το έχουμε πράξει, το έχουμε καταφέρει. Sonra devlete karşı mücadelesiyle başarmıştır. Yapmak istediğimiz toplumda zihniyet devrimi gerçekleştirmek, mantaliteyi değiştirmektir. Bunun üzerinden yeni bir dünya kurmak mümkün olacak. What we want to do is to change the mentality in the society and through this it will be able to form a new world like in Rojava Revolution.